Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες Ανδρουλάκη και Δούκα με τους υποψηφίους που έμειναν εκτός δευτέρου γύρου, οι παρασκηριακές διαβουλεύσεις και τα παζάρια. Η θέση που θα πάρει ο Παύλος Γερουλάνος και η Άννα Διαμαντοπούλου. Κλειδώνει αύριο το debate ανάμεσα στους δύο διεκδικητές για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Ανησυχία του Υπουργού Εξωτερικών για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Η Ελλάδα επιτηρεί τα σύνορά της, δήλωσε στο Action 24 ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Αυξάνει τις περιπολίες στο λιμενικό στο Αιγαίο και ενισχύεται το προσωπικό στα νησιά. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Έναν χρόνο μετά την κτηνοδία της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ του Ισραήλ, χιλιάδες νεκροί άμαχοι, εκατομμύρια εκτοπισμένοι και όμοιροι δίχως επιστροφή. Οι συγκινητικές στιγμές στο σημείο της τραγωδίας και οι αντιδράσεις του πλανήτη. Νηπιαγωγείο κάτω από κερκίδες γηπέδου. Η απαράδεκτη υποδομή στο γραμματικό που φιλοξενεί μικρά παιδιά είχε εγκαινιαστεί μόλις 10 μήνες πριν. Οι εικόνες ντροπής μετά την κατάρρευση ροφής και η αντιδράση των γονέων. Μετά την εκλογική νύχτα θρίλερ, κυρίες και κύριοι, που δύο εκ των υποψηφίων έδιναν μάχη ψήφο με ψήφο για αρκετή ώρα, το πεδίο στο ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε με τους Νίκο Ανδρουλάκη και Χάρη Δούκα να δίνουν πλέον την τελική μάχη για την ηγεσία του κόμματος την ερχόμενη Κυριακή. Η έκπληξη της βραδιάς ήταν η εκλογική πρωτιά του Παύλου Γερουλάνου στα αστικά κέντρα και η ήττα του Χάρη Δούκα, ο οποίος τερμάτισε τρίτος στην περιφέρεια της Αθήνας. Αξιοσημείωτα ήταν συγχρόνως τα ποσοστά που κατέγραψε η υποψηφιότητα της Άννας Διαμαντοπούλου. Για το δεύτερο ημίχρονο και τη σκληρή μονομαχία μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Χάρη Δούκα, οι οποίοι κάνουν ταμείο καταστρώνοντας στρατηγικές για τις 7 ημέρες φωτιά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκοψε πρώτο στο νήμα με ποσοστό 29,64%, με τον Δήμαρχο Αθηναίων να πλασάρεται δεύτερος με 21,41% και τον Παύλο Γερουλάνο με 21,12% να χάνει το εισιτήριο για την ερχόμενη Κυριακή για 858 ψήφους. Τέταρτη τερμάτισε η Άννα Διαμαντοπούλου με 19,52% και ακολούθησαν ο Μιχάλης Κατρίνης με 6,03% και η Νάντια Γιαννακοπούλου με 2,29%. Φαίνεται ότι είναι μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ μου πιστώνει ότι το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε. Το μήνυμα της κάλπης είναι καθαρό. Το 70% ζητάει αλλαγή ηγεσίας. Να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί τις πρώτες ώρες αφού το έχουν κλείσει οι κάλπες. Κάθε ενδεχόμενο ανοιχτής στήριξης ενός εκ των δύο μονομάχων ξορκίζει ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος σε κάθε περίπτωση έχει ξεκαθαρίσει πως ο πρόεδρος πρέπει να είναι και βουλευτής. Δεν νομίζω ότι οι πολίτες που θα έρθουν να ψηφίσουν αύριο χρειάζεται να κατευθυνθούν. Κλειστά χαρτιά κρατά προσόραση η Άννα Διαμαντοπούλου, την οποία χωρίζει άβυσος από τον Χάρη Δούκα και ουδής μπορεί να αποκλείσει ένα θετικό νεύμα προς την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη. Πιστεύω βαθιά ότι στην επόμενη μέρα θα είμαστε ενωμένοι. Ο Μιχάλης Κατρίνης δεν φαίνεται διατεθειμένος να δώσει δημοσίως γραμμή, όμως βρίσκεται πιο κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη. Το ποιος θα ηγηθεί της παράταξης θα το κρίνουν οι πολίτες ελεύθερα και ανεπηρέαστη. Η προτίμηση της Νάντιας Γιαννακοπούλου, η οποία σήκωσε πρώτη τη σημαία της αμφισβήτησης της ηγεσίας στο Χάρη Δούκα, είναι δεδομένη και μένει να φανεί πότε η βουλευτής θα κάνει την κίνησή της. Δρέπουμε τους καρπούς αυτής της προσπάθειας. Η εσωκομματική κάλπη ανέδειξε το τεράστιο χάσμα που χωρίζει το λεκανοπέδιο από την υπόλοιπη Ελλάδα. Στην Αττική πρώτος ήρθε ο Παύλος Γερουλάνος και ακολούθησαν η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Νίκος Ανδρουλάκης, με το δήμαρχο της πρωτεύουσας να τερματίζει τέταρτος, έναν χρόνο μετά από την ανάληψη του Θόκου. Το ζητούμενο είναι η άνοδός μας στα μεγάλα αστικά κέντρα. Εντελώς διαφορετική είναι η εικόνα στην περιφέρεια, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να σαρώνει στην Κρήτη, τόπο καταγωγής του, αφήνοντας πίσω του Άννα Διαμαντοπούλου, Χάρη Δούκα και Παύλο Γερουλάνο. Μεγαλύτερη είναι η διασπορά των ψήφων στην Κεντρική Μακεδονία, όπου καταγράφηκε πρωτιά Ανδρουλάκη και από κοντά η Άννα Διαμαντοπούλου, Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος. Τα βλέμματα στρέφονται και στο πότε και πώς θα διεξαχθεί το debate μεταξύ των δύο.
Συνδεόμαστε, κυρίες και κύριοι, με την αίθουσα σύνταξη και την Κατερίνα Κανάκη, καθώς Κατερίνα κάλυψε σε ως αργά χθες τη νύχτα όλη την εκλογική αυτή διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ. Καταλαβαίνουμε ότι οι ρυθμιστές του τελικού αποτελέσματος είναι δύο πρόσωπα, ο Παύλος Γερουλάνος και η Άννα Διαμαντοπούλου. Άρα το ερώτημα που τίθεται εύλογα είναι, έχουν ξεκινήσει ήδη τα τηλεφωνήματα? Όχι μόνο έχουν ξεκινήσει, αλλά έχουν πάρει και φωτιά, να σας πω, και ακόμη δεν έχει συμπληρωθεί ούτε ένα 24ωρο από το τελικό αποτέλεσμα. Είναι ενδεικτικό ότι ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, κατά πληροφορίες, έχει επικοινωνήσει με συνυποψηφίους του. Το ίδιο έχει συμβεί και στην περίπτωση του κυρίου Χάρη Δούκα. Μαθαίνουμε εξ εγκύρου πηγής ότι έχει ο ίδιος επικοινωνήσει τηλεφωνικώς τόσο με τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, όσο με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, όπως και με την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου. Να σας πω ότι προς ώρας αυτό που λένε έτσι επισήμως, η επίσημη γραμμή πληροφόρησης είναι ότι εμείς μιλάμε για τα συγχαρητήρια, ότι ο ένας λέει στον άλλον ότι έδωσες έναν καλό αγώνα, και από εκεί και πέρα μένει να φανεί πότε θα υπάρξουν επαφές, έτσι, ίσως και διαζώσεις. Από εκεί και πέρα, να σας πω, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι ο μόνος ο οποίος δεν έχει μιλήσει με κανέναν προς ώρας τουλάχιστον είναι ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης. Σε κάθε περίπτωση, οι ρυθμιστές θα είναι δύο Εύη. Αρχικώς θα είναι η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Να σας πω ότι η ίδια είναι ξεκάθαρο ότι είναι πολύ μακριά από τον κύριο Χαριδούκα. Εξάλλου και κατά τη διάρκεια αυτού του τρίμηνου προεκλογικού αγώνα αντάλλαξαν βαριές κουβέντες. Ο ίδιος ο κύριος Χαριδούκας μίλησε για δεξιά μπούκα. Επομένως, είναι πιο πιθανό μέσα στην εβδομάδα να κάνει ένα νεύμα προς την πλευρά του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Όσον αφορά τώρα στον κύριο Παύλο Γερουλάνο, είναι ξεκάθαρο ότι χθες κέρδισε πόντους. Από τον πολιτικό πολιτισμό ουσιαστικά που ακριβώς και από το γεγονός ότι πήγε πάρα πολύ καλά, ιδίως έτσι στην Αττική, αλλά όχι μόνο. Να σας πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση, όπως διαμηνύει το επιτελείο του, να νεύσει προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά. Αυτό που ξεκαθαρίζουν είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα δώσει γραμμή ο κύριος Παύλος Γερουλάνος. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα Κανάκη. Στο στούντιο μαζί μου βρίσκεται ο Σεραφείμ Κοτρότσος, κυρίες και κύριοι. Σεραφείμ, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θα ήθελα να μου δώσεις την δική σου εκτίμηση για την έκβαση της μάχης στο ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε ποια σημεία θα κριθεί πλέον μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Δούκα. Νομίζω, Εύη, το πρώτο σημείο το οποίο πρέπει να σημειώσουμε είναι το γεγονός ότι από τις 303.000 που πήγαν να ψηφίσουν, μεγάλος αριθμός, ίσως ενδεχομένως όχι τόσο μεγάλος που θα μπορούσε να αλλάξει, να ανατρέψει τα δεδομένα, αλλά σημαντικός αριθμός, μένει να δούμε πόσοι εξ αυτών θα πάνε να ψηφίσουν στον δεύτερο γύρο. Καθώς υπάρχουν και πολλές νέες εγγραφές μελών, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη είναι περίπου 70.000. Μέλη και φίλοι ουσιαστικά. Ναι, αλλά για τους φίλους τώρα μιλάμε. Τα μέλη είναι ένας άλλος αριθμός. Μένει να δούμε πόσοι εξ αυτών θα πάνε και τη δεύτερη Κυριακή. Από αυτό το εκλογικό σώμα θα κριθεί σε σημαντικό βαθμό, δηλαδή από την αποχή επί των 303.000, θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό και η έκβαση της τελικής μάχης μεταξύ των δύο. Το ένα είναι η αποχή, λοιπόν, ή η πιθανότητα. Το ένα είναι η αποχή. Το δεύτερο, το ανέφερε και η Κατερίνα Κανάκη, είναι οι ρυθμιστές εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, τι θα κάνουν οι άλλοι τέσσερις συνυποψήφοι, των δύο φιναλίστ, και πώς θα τοποθετηθούν ή δεν θα τοποθετηθούν κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Προφανώς, η Άννα Διαμαντοπούλου ήταν η μεγάλη έκπληξη και πολλοί λένε ότι αν η Άννα Διαμαντοπούλου δεν ήταν σε αυτή τη μάχη, το πιθανότερο ήταν απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη να βρισκόταν ο Παύλος Γερουλάνος και όχι ο Χάρης Δούκας. Εικάζω ότι δεν θα μιλήσει κανείς ανοιχτά. Από τις πρώτες δηλώσεις αυτό φάνηκε ακριβώς. Όμως πολλές φορές μιλούν οι μηχανισμοί υπογείως, χωρίς να μιλούν οι επικεφαλείς των μηχανισμών δημοσίως. Από εκεί και πέρα, μία παράμετρος η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική είναι η μάχη των αστικών κέντρων και κυρίως η μάχη της Αθήνας. Εκεί που ήταν η ευάλωτη πλευρά, η αχίλιος πτέρνα του Χάρη Δούκα. Το γεγονός ότι ο Χάρης Δούκας, παραδείγματος χάριν, στον Δήμο Αθηναίων, τον οποίον κέρδισε εντυπωσιακά πριν από ένα χρόνο απέναντι στον Κωστή Μπακογιάννη, ήταν τέταρτος, αν θυμάμαι καλά, τέταρτος, πίσω δηλαδή από τον Παύλο Γερουλάνο, την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Νίκο Ανδρουλάκη, είναι κάτι το οποίο το επιτελείο Δούκα πρέπει να το προσέξει, πρέπει να ανακτήσει δυνάμεις, εάν θέλει να κονταροχτυπηθεί στα ίσα με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Οι δύο τελικοί υποψήφοι, Νίκος Ανδρουλάκης και Χάρης Δούκας, πρέπει ωστόσο να δώσουν και ένα περαιτέρω στίγμα ώστε να σώσουν την κατάσταση, να προλάβουν, να κερδίσουν αυτή την εβδομάδα που τους απομένει. Νομίζω οφείλουν και οι δύο, Εύη, να κάνουν ένα πράγμα κοινό και για τους δύο και από ένα ξεχωριστά για τον καθένα. Δηλαδή, προφανώς πρέπει να ορίσουν επιτέλους
ποια θα είναι η επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Και πώς το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει, αυτό που οι ίδιοι ισχυρίζονται, να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές. Όσα έχουν ακουστεί μέχρι τώρα είναι περιγράμματα και ευσεβείς πόθη. Δηλαδή δεν λένε πιστικά, γιατί το αυτόνομο το ΠΑΣΟΚ, αυτοδύναμο το ΠΑΣΟΚ, αυτά που ακούγονται, νομίζω ότι δεν αντέχουν αυτή τη στιγμή σε δημοσκοπική λογική. Είναι περισσότερο ευχολόγιο σε αυτή τη φάση παρά ουσία. Μπορεί να μην αντέχουν και σε εκλογική λογική. Άρα πρέπει να πούν ποια θα είναι η επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ και πώς το ΠΑΣΟΚ αυτό θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Μεν Χάρης Δούκας πρέπει να απαντήσει με μεγαλύτερη ευθύτητα και θα έλεγα έτσι και με μεγαλύτερη τεκμηρίωση πώς θα είναι δυνατόν να είναι αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, υποψήφιος πρωθυπουργός και δήμαρχος Αθηναίων. Ήταν η δική του αχίλιος πτέρνα προεκλογικά. Δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά στο debate, άρα οφείλει να αναστρέψει έτσι το κλίμα, ειδικά εάν γίνει, όπως και ο ίδιος ζήτησε, νέο debate. Από εκεί και πέρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει τη δική του αχίλιο πτέρνα. Είχε ένα 70% στην πρώτη εκλογή, που καταγραφόταν και δημοσκοπικά, που ήθελε αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ. Το 29, το 30% που πήρε είναι ένα σημαντικό ποσοστό και του δίνει προβάδισμα, αλλά πρέπει να απαντήσει εάν την επόμενη μέρα θα είναι ένας άλλος Ανδρουλάκης. Εάν θα μπορέσει δηλαδή να επανεφεύρει τον εαυτό του, να βγάλει το ΠΑΣΟΚ από τον περίκλειστο μηχανισμό που τον κατηγορούν ότι το είχε κλείσει, ότι ουσιαστικά διοικούσε με τους δικούς του ανθρώπους, με μία παρέα, και μπορεί να είναι συμπεριληπτικός και να συνθέσει αυτό το πράγμα το οποίο φάνηκε, αυτός ο πολιτικός πολιτισμός που είπες και εσύ, όλων των υποψηφίων. Εν γέννη το ΠΑΣΟΚ ΕΒΗ παρουσίασε με τους 6 υποψηφίους μια ισχυρή ηγετική ομάδα. Εάν αυτή η ηγετική ομάδα από την Δευτέρα είναι στα πράγματα, όποιος καν εκλεγεί αρχηγός, τότε έχει σημαντικές ελπίδες. Σεραφή μου, θέλω να σε ρωτήσω για κάτι άλλο. Είδαμε στην πραγματικότητα δύο ΠΑΣΟΚ. Ένα στα αστικά κέντρα με τον Παύλο Γερουλάνο ως πρώτο ηγέτη και ένα στην περιφέρεια με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τι μέλη γενέστε με αυτό, πώς θα μαζέψει, πώς θα κλείσει η ψαλίδα αυτή? Νομίζω ότι τα δύο ΠΑΣΟΚ έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα πρόσωπα. Το ΠΑΣΟΚ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρξε ένα κόμμα αμφίσιμο. Δηλαδή δεν μπορούσε κανείς να το κατατάξει από πλευράς ιδεολογικής ταυτότητας προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά. Παραδείγματος χάρη Νέβη. Τα αστικά κέντρα, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά κυρίως η Αθήνα, είναι εκεί που οι πολίτες υποφέρουν περισσότερο από την οικονομική κρίση και από την εγκληματικότητα και από όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία τα βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις να ιεραρχούνται πολύ πολύ ψηλά. Εκεί το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κατορθώσει μέχρι τώρα να δώσει σαφές στίγμα τι είναι και με ποιον είναι. Μάλιστα. Γι' αυτό και τα αστικά κέντρα υπολείπονται έναντι της περιφέρειας στην επιλογή υπέρ του ΠΑΣΟΚ και βλέπουμε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, παραδείγματος χάρη, να είναι ουσιαστικά τρίτο μπροστά, κόμμα στην Αθήνα. Εάν αυτή η ψαλίδα δεν κλείσει, αυτά τα δύο ΠΑΣΟΚ θα τα βλέπουμε και ακόμα και αν έχουμε μεθαύριο τον Νίκο Ανδρουλάκη ή τον Χάρη Δούκα σαν νέο αρχηγό. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Σεραφείμ Κοτρότσεν. Προβλήματα παράλληλα, κυρίες και κύριοι, δίχως τέλος για τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου οι συγκρούσεις μεταξύ των κορυφαίων στελεχών του είναι καθημερινές. Σήμερα ο Σοκράτης Φάμελος κάλεσε μέσω του Άξιον 24, μάλιστα, τον Στέφανο Κασελάκη για όσα έχει πει περί διαπλοκής στο κόμμα και επεσήμανε πως όσα είπε επιστρέφονται στον πρώην πρόεδρο. Την ίδια ώρα, στον αέρα, εξακολουθεί να είναι το συνέδριο μετά την απόφαση περί αναβολής μιας εβδομάδος. Νέες πληγές και πολλά ανοιχτά μέτωπα άφησε στον ΣΥΡΙΖΑ η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς η σύγκρουση φαίνεται να οδηγεί το κόμμα στα άκρα, με όλα τα στρατόπεδα να προετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και πριν από το συνέδριο. Η επιλογή του Στέφανου Κασελάκη να κατηγορήσει τους συνυποψηφίους του ως όργανα της διαπλοκής προκαλεί την έντονη αντίδραση των κορυφαίων στελεχών του κόμματος. Μιλώντας στο Άξιον 24, ο Σοκράτης Φάμελος ανταπέδωσε τα πειρά στον έκτοτο πρόεδρο, καλώντας τον να ανακαλέσει. Ακόμα και τα στοιχεία που ακούστηκαν στο τελευταίο βίντεο, οι κατηγορίες περί διαπλοκής και περί αποκλεισμών, δεν έχουν καμία απόδειξη. Δεν θα επιτρέψω αυτή η ρετσινιά να μείνει πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει αυτή η κατηγορία ή να αιτιολογηθεί και να πάει στα όργανα, γιατί εγώ αυτό λέω, όλα στη δημοκρατία, ή να αποσυρθεί.
Οι επιθέσεις και οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιεί ο κύριος Κασελάκης διατηρούν στο τραπέζι πάντα το σενάριο της διαγραφής του από το κόμμα, παρά τη διαφωνία του Παύλου Πολάκη. Την ίδια πάντως στιγμή στην Κουμουντούρα εξακολουθούν να αμφισβητούν ακόμα και την υποψηφιότητα του τέος Προέδρου. Έφερε η κυρία Τζάκρη κάτι χάρτια. Οι άλλοι τι κάνανε, βγήκανε και είπανε γεια σας. Ναι. Με λένε Φάμελο, Φαραντούρη, Πολάκη, Γκλέτσο και θέλω να είμαι υποψήφιος. Και εκεί τελείωσε η υπόθεση. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ουδής είναι σε θέση να πει με βεβαιότητα ότι το συνέδριο θα διεξαχθεί ομαλά, καθώς η πλευρά του έκτοτου Προέδρου αντιδρά στην αναβολή και τον τρόπο διεξαγωγής του. Μάλιστα, ο Στέφανος Κασελάκης κάλεσε τους οπαδούς του να βρεθούν ακόμα και έξω από τον χώρο του συνεδρίου, αν αυτό χρειαστεί. Συνεδρίο θα γίνει, θα είμαστε εκεί. Και αν δεν μας χωρέσει μέσα, θα είμαστε απ' έξω. Το κλίμα στην Κουμουντούρου παραμένει έκρηθμο και κανένας δεν αποκλείει την πιθανότητα διάσπασης ακόμα και πριν τις κάλπες για την εκλογή νέου Προέδρου. Την έντονη ανησυχία του για το μεταναστευτικό, κυρίες και κύριοι, μετά τις δραματικές εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε μιλώντας αποκλειστικά στο Action 24 ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο κύριος Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Αθήνα παρακολουθεί τις εξελίξεις και διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να αναμειχθεί ενεργητικά στον πόλεμο. Η μεγάλη ανησυχία του για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών απόρρια της κλιμάκωσης της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε μιλώντας στο Action 24 ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Το βλέμμα της Αθήνας για το μεταναστευτικό προσφυγικό δεν είναι στραμμένο μόνο στη Μέση Ανατολή αλλά και σε όσα συμβαίνουν σε χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, τόνισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας. Είμαστε σε επιφυλακή. Όπως γνωρίζετε, το δόγμα της Ελλάδας είναι πολύ αυστηρό. Επιτήρηση των θαλασσίων συνόρων. Ναι. Πλήρης προστασία ανθρωπιστική όπου προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο, αλλά καμία υποχώρηση σε ό,τι αφορά τις αρχές της πολιτικής μας. Υπό τον φόβο διάχυσης της κρίσης, συνεχίσει η αφίξη μεταναστών και προσφύγων από τις ακτές της Λιβύης στην Νότια Κρήτη, με τις ροές να παρουσιάζουν αύξηση πάνω από 400% σε σύγκριση με το 2023. Τα νούμερα εξάλλου λένε την πραγματικότητα. Είμαστε στις 3.720 για το 2024, όταν αντίστοιχα το 2023 κλείσαμε με 798. Μόνο τα τελευταία 3-24 ώρα το λιμενικό διέσωσε στη θαλάσσια περιοχή της Γάδου 217 άτομα και προχώρησε στη σύλληψη 11 διακινητών. Το ίδιο χρονικό διάστημα, με το κυνήγι των διακινητών να συνεχίζεται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, 63 πρόσφυγες διασώθηκαν σε Αγαθονήσικο και Ρόδο και συνελήφθη ένας διακινητής. Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι ελληνικές αρχές και στον Εύρο, που μεμονωμένες ομάδες επιχειρούν από την Τουρκία να περάσουν στην ελληνική πλευρά, με νέο βίντεο ντοκουμέντο να καταγράφει με θερμική κάμερα την προσπάθειά τους. Μιλώντας στο Action 24 για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η χώρα μας δεν υπαναχωρεί στις αξιώσεις της, κάνοντας ειδική αναφορά στο σταυροδρόμι το οποίο βρίσκεται μετά τη συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη και Ταγί Περντογάν στη Νέα Υόρκη, ο διάλογος μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά, νομίζω, σε μια διχάλα. Ή θα επιλέξουμε να παραμείνουμε σε αυτό το καθεστώς, δηλαδή να μπορέσουμε να έχουμε μια όσο το δυνατόν πιο σταθερή σχέση που θα αποφεύγει τους κλειδονισμούς, θα αποφεύγει τις αναταράξεις ή θα κάνουμε ένα βήμα μπροστά και θα πιάσουμε τη συζήτηση η οποία αφορά τον καθορισμό θαλασσίων ζωνών. Με στόχο να αξιολογήσουν εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, το πρώτο βήμα θα γίνει στη συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν τον Νοέμβριο. Παραμένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Δημήτρη Κρικέλα, η χώρα μας ουσιαστικά έχει λάβει μέτρα εν ώψη μιας ενδεχόμενης και πιθανά πάρα πολύ έντονης έκρηξης του μεταναστευτικού το επόμενο διάστημα. Έχει λάβει μέτρα, Εύη, στην ήδη, αν θέλεις, κατάσταση που επικρατούσε στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη τον τελευταίο χρόνο, που ήδη ήταν αυξημένες οι ροές. Πλέον, υπό τον φόβο διάχυσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, έχουμε και μια νέα κατάσταση, η οποία διαμορφώνεται στις ελληνικές θάλασσες, είτε μιλάμε για το Αιγαίο, είτε μιλάμε για το Λιβικό Πέλαγος. Έτσι, λοιπόν, όπως θα δούμε, υπάρχει ένας συναγερμός στο λιμενικό, με 24 ώρες περιπολίες, με όλα τα διαθέσιμα πλοία του λιμενικού σώματος να είναι σε ετοιμότητα και να περιπολούν ημέρα και νύχτα. Και επιπλέον αυτό το οποίο έχουμε είναι και ενίσχυση του προσωπικού του λιμενικού σώματος με επιπλέον άτομα και συγκεκριμένα εκ περιτροπής 120 στελέχη άνδρες και γυναίκες του λιμενικού,
προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες δυνάμεις που υπάρχουν στα νησιά του Αιγαίου αλλά και στην Κρήτη σε μηνιαία βάση. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε ότι οι περιπολίες είναι συνεχόμενες. Για παράδειγμα, να πούμε ότι σε περιοχές, σε θαλάσσια περιοχή όπως είναι είτε στη Μυτιλίνη είτε στη Σάμο, έχουμε 4 πλοία τα οποία μέρα και νύχτα περιπολούν. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Κρικέλα. Στις 7 Οκτωβρίου του 2023, κυρίες και κύριοι, ξημέρωσε η μέρα που θα άλλαζε μια για πάντα την ήδη τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Τρομοκράτες της Χαμάς εκτοξεύουν ρουκέτες και εισβάλλουν στο μουσικό φεστιβάλ Supernova, βάφοντας τα εδάφη του Ισραήλ με αίμα. Ένα φεστιβάλ γεμάτο νέους ανθρώπους, αμέτρητους από τους οποίους σφαγιάζουν και αρπάζουν τουλάχιστον 251 ομήρους. Εικόνες, σαν να είναι βγαλμένες από ταινίες θρίλερ, καθήλωσαν όλο τον πλανήτη. Ήταν η αρχή ενός πολέμου που μέχρι στιγμής μετρά τουλάχιστον 46.000 νεκρούς, κυρίες και κύριοι. Εγκλήματα πολέμου που αφανίζουν ολόκληρες γενιές. Νέοι χορεύουν και γελούν ανέμελα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο ήχος της δυνατής μουσικής μπερδεύεται από τους κρότους των ρουκετών. Τα πρώτα δευτερόλεπτα ο θόρυβος των ρουκετών ακούγεται σαν να είναι μέρος της μουσικής. Το μουσικό φεστιβάλ Supernova κοντά στο Kibbutz Reim μετατρέπεται σε κόλαση. Νέοι άνθρωποι τρέχουν σαστισμένοι. Κανείς δεν έχει καταλάβει τι έχει συμβεί. Ξαφνικά πέφτουν οι πρώτοι πυροβολισμοί από την ένοπλη οργάνωση της Χαμάς. Οι τρομοκράτες εισβάλλουν στο χώρο του φεστιβάλ με μοτοσυκλέτες, ενώ κάποιοι προσγειώνονται με αλεξίπτωτα πλαγιάς. Αρχίζουν να πυροβολούν αδιακρίτως. Τρόμος, πανικός, ουρλιαχτά και αίμα παντού. That was the moment when I understand that maybe it's the end and maybe we're gonna die here. It felt like in my next step they're gonna shoot me. Γυναίκες, άντρες, όλοι τους κάτω των 30 ετών, τρέχουν για να σωθούν. Τρέχουν για να ξεφύγουν από τη μανία των τρομοκρατών. Περισσότερα από 3.000 άτομα αναζητούν καταφύγιο. Κρύβονται πίσω από θάμνους, μπαίνουν σε αυτοκίνητα και προσπαθούν να απομακρυνθούν. Κάποιοι όμως δεν προλαβαίνουν και πέφτουν νεκροί από τις σφαίρες των ενόπλων της Χαμάς. Ο χρόνος θεματοβαμμένο φεστιβάλ έχει παγώσει. Εικόνες απόλυτης φρίκης κάνουν το γύρο του πλανήτη. Διάσπαρτες ορί, αιμόφυρτα πτώματα κοίτονται στο έδαφος. Τροχόσπιτα και αυτοκίνητα βαμμένα με αίμα αθώων πολιτών. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της σφαγής ήταν η Βλάντα, που έγινε γνωστή ως η κοπέλα με τα κόκκινα, αφού οι κάμερες την κατέγραψαν να τρέχει πανικόβλητη για να σωθεί από τους τρομοκράτες. Λίγους μήνες μετά, η Ουκρανή μητέρα ενός παιδιού μιλάει για όσα τραγικά έζησε. I'm just happy that the symbol of the, like this picture it of girl that survived. Η Χαμάς πήγε αποφασισμένη να σπείρει το θάνατο. 360 αθώοι νέοι σφαγιάστηκαν, ενώ 251 άνθρωποι απήχθησαν από τη Χαμάς. Σήμερα, 97 όμηροι παραμένουν ακόμα στα χέρια των τρομοκρατών. Ήταν η χειρότερη Ισραηλινή σφαγή αμάχων πολιτών που έγινε ποτέ και η πιο θανατηφόρα επίθεση σε μουσική συναυλία στην ιστορία. Οι αριθμοί του πολέμου όμως, κυρίες και κύριοι, είναι εκείνοι που αποτυπώνουν και τη φρίκη του. Σπύρο Μουζακίτη, 12 μήνες πριν, ουσιαστικά, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτή την φωνική εκτείναξη του πολέμου. Βαρύς είναι ο φόρος του πολέμου, ο φόρος αίματος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. 365 μέρες μετά την επίθεση της Χαμάς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έχουν χάσει τη ζωή τους 46.000 άνθρωποι στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα, 42.000 έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα, 2.000 έχουν σκοτωθεί στο Λίβανο, ενώ νεκροί είναι περίπου 2.000 Ισραηλινοί. Από τους Ισραηλινούς, οι 1.200 από αυτούς έχασαν τη ζωή τους στο μακελιό της Χαμάς. Στο μουσικό φεστιβάλ, ενώ υπολογίζεται ότι περίπου 800 Ισραηλινοί στρατιώτες είναι νεκροί στο πεδίο. Συνολικά, την ίδια στιγμή, 3.200.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους προκειμένου να σώσουν τη ζωή τους και να ξεφύγουν από τις βόμβες. 1.900.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τη λωρίδα της Γάζας και 1.200.000 από τον Λίβανο. Μόνο τις τελευταίες 15 μέρες, στο Λίβανο, όπου οι μάχες ανάμεσα στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές έχουν ενταθεί. Τέλος, Εύβοια, σύμφωνα με την ανακοίνωση του IDF, του Ισραηλινού στρατού, τον τελευταίο χρόνο έχουν εκτοξευτεί προς το έδαφος του Ισραήλ
συνολικά 26.240 ρουκέτες. Πιο συγκεκριμένα, 12.400 ρουκέτες έχουν εκτοξευτεί από το Λίβανο, 400 από το Ιράν, 180 από την Ιεμένη και 60 από τη Συρία. Τώρα, Σπύρο, μετά το χθεσινό σφυροκόπημα της Χεσμπολάχ και της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, είχαμε και σήμερα εκατέρωθεν επιθέσεις. Συνεχίστηκαν και σήμερα οι Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Μάλιστα, το Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε πως το Ισραήλ βομβάρδισε περίπου 30 χωριά νότια του Λιβάνου μέσα σε μια μισή ώρα. Υπήρξαν φυσικά επιθέσεις και από την πλευρά του Λιβάνου, από τη Χεσμπολάχ προς το Ισραήλ, ενώ σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η πολεμική αεροπορία αναχέτησε πύραυλο εδάφους που εκτοξεύθηκε από την Ιεμένη. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο Μουζακίτη. Οι εκδηλώσεις μνήμης συγκινητικές για όλους όσοι χάθηκαν από τα χέρια της Χαμάς, κυρίες και κύριοι. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου διεμήνυσε ότι ο πόλεμος κατά των τρομοκρατών κηρύσσεται σε πόλεμο της αναγέννησης. Στις 6:29, ακριβώς την ώρα που η Χαμάς έβαψε με αίμα το μουσικό φεστιβάλ, ήχησαν οι σιρήνες στο Ισραήλ. Διαδηλωτές και οικογένειες θυμάτων μαζεύτηκαν έξω από το σπίτι του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δίνοντας για ακόμη μία φορά το μήνυμα για τερματισμό των εχθροπραξιών. Οι καρδιές ράγισαν στο σημείο όπου έγινε η επίθεση της Χαμάς, όπου πέρα από τη σφαγή αμάχων άρπαξαν και νέους ανθρώπους. Στις 6:29 ήχησε το τραγούδι που έπαιζε τη στιγμή του αιματοκυλίσματος. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέφτηκε στρατιώτες στο Βόρειο Ισραήλ, στα σύνορα με τον Λίβανο, και έδωσε το σύνθημα της νίκης. וכל העולם משתאה מהמכות שאתם מנחיתים על אויבינו, ואני מצדיע לכם ואומר לכם, אתם דור הניצחון. יחד נלחם ויחד ננצח, בעזרת השם. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ παραβρέθηκε σε τελετή που σηματοδότησε την πρώτη μαύρη επέτειο, ενώ στη συνέχεια συγκάλεσε έκτακτο πολεμικό συμβούλιο. Την ίδια στιγμή, ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς, Χαλέντ Μεσάλ, χαρακτήρισε το Ισραήλ ξένο σώμα στη Μέση Ανατολή. Στη μαύρη επέτειο αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας την απελευθέρωση των ομήρων. Ένα χρόνο μετά τις τρομακτικές τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου δεν ξεχνάμε. Ο λαός του Ισραήλ έχει το δικαίωμα να ζει με ασφάλεια. Επαναλαμβάνουμε επίσης την έκκλησή μας για την άμεση απελευθέρωση των ομήρων. Κοιτώντας το μέλλον, η περιοχή πρέπει να έχει μια ευκαιρία ειρήνης και ασφάλειας για όλους, ξεκινώντας με κατάπαυση του πυρός. Ήταν μια στιγμή της ιστορίας η οποία ήταν πραγματικά μαύρη. Έφερε πάρα πολύ πίσω τις ιστορικές προσπάθειες που έχουν γίνει για την εδραίωση της ασφάλειας και της ειρήνης στην περιοχή. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν έγραψαν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα με αφορμή τη μαύρη επέτειο. Ο πόνος παραμένει τόσο έντονος όσο και πριν από ένα χρόνο. Ο πόνος του Ισραηλινού λαού, ο δικός μας. Ο πόνος της πληγωμένης ανθρωπότητας. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολόγηση για την τρομοκρατική ενέργεια της Χαμάς. Καταδικάζω για άλλη μια φορά και όσο πιο απερίφραστα γίνεται εκείνες τις βάρβαρες επιθέσεις. Μεγάλες διαδηλώσεις εκτιλήθηκαν και στην Τουρκία με φιλοπαλαιστίνιους να κατακλείζουν τους δρόμους. Στις διαμαρτυρίες πρωτοστάτησαν ο γιος και η κόρη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο Παρίσι, μπροστά από τον πύργο του Άιφελ, διαδηλωτές ζήτησαν να απελευθερωθούν άμεσα οι όμηροι της Χαμάς. Εμείς μεταφερόμαστε, κυρίες και κύριοι, στην Τουρκία και τον Νίκο Νανούρη. Νίκο, ουσιαστικά νέα σφοδρή επίθεση κατά του Ισραήλ, το οποίο έχει πολλές φορές κατηγορήσει για γενοκτονία, εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με βαριές εκφράσεις, έτσι. Ακριβώς, Εύη. Ανήμερα λοιπόν της επετείου της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ, ο Τούρκος πρόεδρος σε μήνυμα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αναφέρθηκε καθόλου σε αυτή την τρομοκρατική επίθεση, αλλά στο τι έγινε μετά, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τους χιλιάδες Παλαιστινίους που έχασαν τη ζωή τους από το ιδεολοφονική Ισραηλινή κυβέρνηση. Και συνέχισε στη συγκεκριμένη ανάρτηση λέγοντας ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ισραήλ αργά ή γρήγορα θα πληρώσει το τίμημα για τη γενοκτονία που διαπράττει εδώ και ένα χρόνο. Όπως η ανθρωπότητα ενώθηκε και σταμάτησε τον Χίτλερ, έτσι θα συμβεί και με τον Νετανιάχου και το δολοφονικό του δίκτυο που το στηρίζει. Για άλλη μια φορά, λοιπόν, βλέπουμε τον Τούρκο πρόεδρο να συγκρίνει τον Μπένιαμιν Νετανιάχου με τον Αδόλφο Χίτλερ, ενώ συνεχίζει ο Τούρκος πρόεδρος, είναι η ανάρτηση ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται
τους Παλαιστινίους και θα αντιστέκεται στην Ισραηλινή κυβέρνηση με οποιοδήποτε κόστος. Κλείνοντας, να σου πω ότι φαίνεται πως επιμένει στο αφήγημα του κινδύνου της εδαφικής ακεραιότητας της Τουρκίας από πλευράς Ισραήλ, καθώς μίλησε για άλλη μια φορά για ένα ύπουλο σχέδιο το οποίο τίθεται σε εφαρμογή στη γεωγραφία που ανήκει η Τουρκία, το οποίο έχει στόχο να αλλάξει τα σύνορα με αίμα, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Νίκο, αφού σε ευχαριστήσουμε, να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, τι είπε ακριβώς ο Τούρκος Πρόεδρος. Tıpkı geçen yüzyılın başında olduğu gibi, coğrafyamızda sınırların kanla çizilmesine yönelik sinsi bir plan uygulamaya konulmuştur. Hamas sadece bir bahanedir. Hizbullah sadece bir bahanedir. Yemen, Suriye, İran sadece birer bahanedir. İşgal ve istila politikasını meşrulaştırmak için İsrail hükümeti her gün yeni bir mazeret üretmektedir. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι ξεκίνησαν από χθες, κυρίες και κύριοι, οι μειωμένες τιμές στα διόδια της Αττικής Οδού μετά την κύρωση της νέας σύμβασης παραχώρησης. Βασίλη Τσεκούρα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε με ανάρτησή του τόσο στο όφελος που έχουν οι αποκρατικοποίησεις στα κρατικά ταμεία, όσο και στους ίδιους τους πολίτες, βεβαίως. Ναι, είναι μια σύμβαση η οποία έχει να κάνει με το βαρύ πρόγραμμα των αποκρατικοποίησεων, το οποίο υλοποιεί η κυβέρνηση, και μάλιστα σε αυτό αναφέρθηκε με ανάρτησή του και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που την πραγματοποίησε στα social media. Λέει λοιπόν χαρακτηριστικά ότι την περασμένη εβδομάδα κυρώσαμε από τη Βουλή τη νέα σύμβαση για την Αττική Οδό, συμπληρώνοντας μια εδεκάδα αποκρατικοποιήσεων από τις εκλογές του 2023, με συνολικά έσοδα υπέρ του δημοσίου που φτάνουν τα 7,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να αναδείξω ότι τελικά οι στοχευμένες αποκρατικοποιήσεις λειτουργούν όχι μόνο προς όφελος των δημόσιων οικονομικών, αλλά κάνουν και τη ζωή καλύτερη για όλους τους πολίτες. Και αυτό γιατί σημαίνουν χαμηλότερες χρεώσεις. Οι οδηγοί που χρησιμοποιούν την Αττική Οδό καταλαβαίνουν ήδη τη διαφορά, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, ενώ στη νέα Αττική Οδό αναφέρθηκε με δήλωσή του και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Χρήστος Σταϊκούρας. Λέει λοιπόν ο κ. Σταϊκούρας στη δήλωσή του ότι το εγχείρημα ήταν εξαιρετικά δύσκολο, περίπλοκο και πρωτόγνωρο, με πολλές οικονομικές, νομικές, νομοθετικές, επιχειρησιακές και λειτουργικές πτυχές. Και αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που έχουμε αλλαγή παραχωρησιούχου σε εν λειτουργία αυτοκινητόδρομο. Σήμερα η νέα Αττική Οδός είναι γεγονός και πραγματικότητα, λέει ο κ. Σταϊκούρας. Θέλω να ευχαριστήσω τους δύο παραχωρησιούχους για τη συνεργασία μεταξύ τους, καθώς και με το Υπουργείο. Όλοι οι εργαζόμενοι παραμένουν στις θέσεις τους, αφού η νέα Αττική Οδός διασφάλισε την εργασία. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη Τσεκούρα. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο αδιανόητο περιστατικό που σημειώθηκε στο πρώτο νηπιαγωγείο γραμματικού, όπου κατέρευσε η ψευδοροφή λίγα λεπτά αφού του είχαν φύγει μικροί μαθητές από το σχολείο. Το νηπιαγωγείο, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Ιανουάριο, στεγάζεται κάτω από εξέδρες γηπέδου ποδοσφαίρου. Οι γονείς είναι ανάστατοι από το γεγονός και τα παιδιά δεν πήγαν σήμερα στο σχολείο, υπό το φόβο να μπει σε κίνδυνο η σωματική τους ακεραιότητα. Δεν πέρασαν ούτε 10 μήνες από τα εγγένεια του νηπιαγωγείου που φιλοξενεί 21 παιδιά στο γραμματικό. Η ψευδοροφή δεν άντεξε και κατέρευσε πάνω στις καρέκλες και τα θρανία των μικρών μαθητών. Λίγα λεπτά πριν πέσουν τα κομμάτια από το ταβάνι, τα παιδιά βρίσκονταν μέσα σε αυτή την τάξη. Την Παρασκευή στις 4 Οκτωβρίου, κατά τις 4 ώρα το απόγευμα, τη στιγμή που παραλάμβαναν οι γονείς τους τα παιδιά τους, ευτυχώς ήταν έξω από το κτίριο εκείνη τη στιγμή και οι γονείς και οι εργαζόμενοι και τα παιδιά πάνω απ' όλα. Κατέρευσε ένα τμήμα της ψευδοροφής. Το νηπιαγωγείο, το οποίο έχει κατασκευαστεί κάτω από τις κερκίδες γηπέδου ποδοσφαίρου, είχε εγκαινιαστεί τον Ιανουάριο. Ωστόσο, όπως φαίνεται, η κατασκευή του δεν είναι ασφαλής, με πολιτικούς μηχανικούς να ζητούν επίμονα τα απαραίτητα έγγραφα που διασφαλίζουν τη στατικότητά του. Είχαμε από την αρχή ανησυχία ότι κάτι δεν πάει καλά λόγω της και της μόνο οπτικής εικόνας που έχουμε όλοι, πόσο μάλλον σαν επαγγελματίας του μηχανικός γνωρίζω ότι κάποια έγγραφα πρέπει να υπάρχουν επιπλέον για αυτό το κτίριο. Ζητήσαμε στατική επάρκεια, ζητήσαμε μελέτη πυροπροστασίας, ζητήσαμε μελέτη προσβασιμότητας και πολλά άλλα πράγματα. Δεν μας δόθηκε ποτέ αυτός ο φάκελος. Οι γονείς ανησυχούν για την ασφάλεια των μαθητών, καθώς οι κακοτεχνίες μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς των παιδιών τους. Υπάρχει και άλλο δάπεδο από πάνω. Το κακό νομίζω ότι έγινε λόγω κακοτεχνίας. Βιδόθηκε η ψευδοροφή, υπάρχουσα ψευδοροφή, πάνω σε προϋπάρχουσα γυψοσανίδα. Από ό,τι είδα υπάρχουν σκάλες που ανεβαίνουν σε κάποιο πατάρι. Όπως βλέπετε και πίσω μου, το κτίριο είναι αρκετά ψηλό και υπάρχει ο απαιτούμενος όγκος για να φιλοξενεί πατάρι.
Το περιστατικό ξύπνησε μνήμες από το πρόσφατο παρελθόν. Πριν από 14 μήνες είχε καταρρεύσει η όροφη δημοτικού σχολείου στο Βαρνάβα. Ευτυχώς συνέβη Αύγουστο που τα σχολεία ήταν κλειστά και οι μαθητές έλειπαν από τις σχολικές αίθουσες. Το Βαρνάβα, στις εργασίες που έγιναν ενεργειακής αναβάθμισης του σχολικού κτηρίου εκεί, τοποθετήσανε θερμομόνωση εσωτερικά του κτηρίου και τη γυψοσανίδα αυτή και πάλι είχαμε μια πτώση τέτοια. Αυτό, από ό,τι ξέρω, δεν έχει διερευνηθεί. Οι γονείς των παιδιών απαιτούν να ελεγχθούν όλες οι σχολικές μονάδες στο Δήμο ώστε να πηγαίνουν τα παιδιά τους με ασφάλεια στο σχολείο. Δεν έχει προηγούμενο, κυρίες και κύριοι, η συχνότητα των περιστατικών της βίας ανηλίκων στη χώρα μας πλέον, με τρία νέα κρούσματα να προκαλούν μόνο ανησυχία. Σήμερα το πρωί, εξωσχολικοί ψέκασαν με σπρέι πιπεριού 17χρονο στο ΕΠΑΛ Διονύσου. Στη Θεσσαλονίκη, τέσσερις μαθήτρες ξυλοκόπησαν 13χρονη και την ανάγκασαν να καπνίσει κάναβη, ενώ η διαμάχη μεταξύ μαθητών του Λαβρίου και της Κερατέας έφτασε μέχρι και σε μαχαιρώματα. Μέσα στο κλίμα αυτό, τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για την ανήλικη παραβατικότητα είναι αμήλικτα. Μέλος τους και ξύλα χτύπησαν άγρια 10 ανήλικοι και ένα 17χρονο μαθητή έξω από το ΕΠΑΛ στο Διόνυσο. Μάλιστα, πριν εξαφανιστούν, έριξαν σπρέι πιπεριού στο θύμα. Απλά είδα ένα παιδί χτυπημένο και έμαθα ότι το είχαν χτυπήσει με ρόπαλο στη μούρη και ότι του είχαν ρίξει σπρέι πιπεριού. Ναι, είχε κοκκινήσει η μούρη του και του είχαν πόναγαν τα μάτια του επειδή του είχαν ρίξει το σπρέι. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, όλα ξεκίνησαν στις 8.30 το πρωί. Οι δράστες σταμάτησαν σε απόσταση 150 μέτρων από το ΕΠΑΛ, εντόπισαν τον 17χρονο και στη συνέχεια το επιτέθηκαν με τα αίτια να είναι ακόμη άγνωστα. Ήταν κάπου στα 8 άτομα, κάποιοι με ξύλα, κάποιοι με σίδερα. Έντερχαν, πήγαν στο παιδί, του ρίξαν pepper spray, του βάρασαν λίγο εκεί πέρα με τα ξύλα και ξανά έφυγαν τρέχοντας και πήγαν σε αμάξι. Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι στον άτυχο 17χρονο και το επιτέθηκαν με σπρέι πιπεριού, ρόπαλα και ξύλα. Στη συνέχεια διέφυγαν με ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στη λεωφόρο Δροσιά Σταμάτας. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον 17χρονο στο νοσοκομείο για να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Μια αποβολή φαίνεται να ήταν η αφορμή για τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει εδώ και καιρό μεταξύ μαθητών σχολείων από το Λαβρίο και την Κερατέα με αποκορύφωμα τα μαχαιρώματα έξω από το ΕΠΑΛ Λαβρίου. Δεν είναι έτσι μια, ας το πούμε, συμπλοκή ανάμεσα σε δύο ομάδες. Είναι περισσότερο, εγώ θα το χαρακτηρίζα, υποστήριξη των μεν με το δε. Ο 16χρονος από την Κερατέα, ο οποίος μαχαίρωσε τους δύο συμμαθητές του έξω από το Λύκειο στο Λαβρίο, είχε αποβληθεί μερικές μέρες πριν το περιστατικό. Θεώρησε ότι για την αποβολή του φταίνει οι μαθητές του Λαβρίου και από εκείνη την ημέρα κυκλοφορούσε με μαχαίρι στην τσάντα του. Όταν του δόθηκε η ευκαιρία, το έβγαλε και επιτέθηκε στους μαθητές του αντίπαλου σχολείου. Υπάρχει σίγουρα φόβος ανασφάλεια στα παιδιά. Είναι παιδιά τα οποία βρίσκονται σχεδόν στην πλειονότητά τους στο ίδιο σχολικό περιβάλλον. Στην Θεσσαλονίκη, 13χρονη ξυλοκοπήθηκε από τέσσερις μαθήτριες, οι οποίες την παγίδευσαν ύστερα από ραντεβού που είχαν κλείσει μέσω social media. Άλλο ένα παιδί να εξυβρίσει ένα άλλο, να τσακωθεί μαζί του για ασήμαντη αφορμή κλπ. Και άλλο τα μαχαίρια, τα στυλιάρια, οι συμμορίες. Οι μαθήτριες, σύμφωνα με τα 13χρονη, την απείλησαν και τη χτύπησαν με γροθιές στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της και να πέσει στο έδαφος. Όταν συνήλθε, μία 15χρονη για να την αφήσει να φύγει, την εξανάγκασε να καπνίσει τσιγάρο με κάναβη. Επίσης, αφαίρεσαν από την τσάντα της 5 ευρώ και μία συσκευή ηλεκτρονικού τσιγάρου. Τα στοιχεία της Ελλάς για την ανήλικη παραβατικότητα προκαλούν προβληματισμό. Τους πρώτους 8 μήνες φέτος, μόνο στη Θεσσαλονίκη, 631 ανήλικοι συνελήφθησαν. 100 για ξυλοδαρμούς, 127 για ναρκωτικά, 19 για όπλα, 65 για κλοπή και 17 για ληστεία. Κάτι, χτίστε φυλακές. Κάπως πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν γίνεται ο εγκληματίας να αφήνεται γιατί δεν έχουμε φυλακές. Μάλιστα, οι ειδικοί λένε ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα από την πολιτεία, η βία ενηλίκων θα κλιμακωθεί. Εμείς μεταφερόμαστε στην περιοχή του Διονύσου, κυρίες και κύριοι, για τον Ραφαήλ Κάμπερ, ο οποίος βρίσκεται εκεί, καθώς το κλίμα φόβου, Ραφαήλ, μετά την ανεξήγητη επίθεση των 17χρονων, είναι έκδηλο στην περιοχή. Βρισκόμαστε στην περιοχή, στο σημείο όπου οι 10 άγνωστοι επιτέθηκαν στον 17χρονο με σίδερα, με λωστούς και με σπρέι πιπεριού. Απέχει μόλις κάποια μέτρα από το ΕΠΑΛ του Διονύσου, όπου και κατευθυνόταν. Μιλήσαμε με κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι μας λένε ότι είναι αναστατωμένοι, καθώς δεν έχει ξανασυμβεί κάποιο τέτοιο παρόμοιο περιστατικό στην περιοχή. Ενώ μιλήσαμε και με γονείς, οι οποίοι φοβούνται, καθώς λένε ότι στη θέση του 17χρονου θα μπορούσαν να ήταν τα ίδια τους τα παιδιά,
οποία φυτάνε στο ίδιο σχολείο. Να πούμε ότι οι αρχές αναζητούν ακόμη τους 10 γνώστους, Εύη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Ραφαήλ Κάμπερ. Ανατροπή έχουμε, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση με τον σοβαρό τραυματισμό 14χρονου στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας και νοσηλεύεται διασωληνωμένος, Μαρίζα Λιναρδάτου. Αν και οι αρχικές πληροφορίες και οι μαρτυρίες ανέφεραν ότι ο 14χρονος στη Θεσσαλονίκη έπεσε στο κενό σε φωταγωγό πολυκατοικίας από ύψος 12 μέτρων την ώρα που έκανε παρκούρ μαζί με φίλους του σε ταράτσα οικοδομή στην περιοχή του Ευόσμου, οι γονείς του ανατρέπουν το αρχικό σενάριο, Εύη, και ισχυρίζονται ότι το παιδί τους δεν έχει σχέση με το παρκούρ. Η μητέρα του μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Είμαστε διαλυμένοι, δεν με χωράει το σπίτι μου, θέλω να είμαι εδώ στο παιδί μου. Πριν γίνει το κακό, με είχε πάρει τηλέφωνο. Μαμά μου λέει, μια βόλτα είμαι, δεν θα αργήσω. Μετά μάθαμε τι έγινε. Το παιδί μου δεν έχει σχέση με το παρκούρ». Την ίδια ώρα ο πατέρας του ισχυρίστηκε ότι ούτε παρκούρ έκανε, ούτε δέχτηκε κάποια πρόκληση. Στο σημείο υπήρχε ένα plexiglass που δεν ήταν σωστή η κατασκευή του και πάνω του είχε χώματα και δεν φαινόταν καλά. Δεν το είδε και έπεσε μέσα. Τέλος, να πούμε ότι σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή ο 14χρονος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίζα Λιναρδάτου. Και να περάσουμε τώρα στη μεγάλη απώλεια του Μίμη Πλέσσα, κυρίες και κύριοι, η μουσική ιδιοφυΐα του οποίου υπήρξε πραγματικά μοναδική. Με βαθιά κλασική παιδεία, ο Μίμης Πλέσσας δεν αρκέστηκε στο να γράψει απλά τραγούδια, αλλά τόλμησε να φέρει στη λαϊκή σκηνή στοιχεία από τζαζ, συμφωνική μουσική και πειραματισμούς που άλλοι συνθέτες δεν τολμούσαν και να τις ενσωματώσει με τρόπο που να ακούγονται οικίες και αυθεντικές στο ελληνικό κοινό. Η μουσική είναι συνώνυμο της ζωής του Μίμη Πλέσσα. Ήταν για εκείνον η αρχή, η μέση και το τέλος, όπως είχε πει. Ήταν λάτρης της jazz από πολύ μικρός, από τότε στα 6 του χρόνια, όταν σκάλιζε προσεκτικά το πιάνο της γιαγιάς του. Όταν ήταν φοιτητής στο χημικό, άκουσε ότι ένας θαυμάσιος πιανίστας είχε φύγει για την Νότια Αμερική και η ορχήστρα του Βαγγέλη Ευαγγελίου έψαχνε αντικαταστάτη. Είχε μάθει όλο το ρεπερτόριο ως αυτοδίδακτος και έτσι βρέθηκε να είναι μέρος μιας σπουδαίας ορχήστρας. Για να μην χαλάσω το χατήρι ενός φίλου, έπαιξα πιάνο σε μια εκδήλωση που γινόταν στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Την άλλη μέρα το πρωί, μια εφημερίδα με πληροφορούσε πως είχα κερδίσει το πρώτο βραβείο της εκδήλωσης αυτής, που ήταν μια μουσική υποτροφία. Χαρά, αλλά και απελπισιά. Πώς να πας να εξηγήσεις ότι εγώ αυτοδίδακτος είμαι. Χημεία ξέρω. Στην Αμερική πήγε το 1950. Εκεί ήταν που η τύχη τον βοήθησε να συνδεθεί με τον μεγάλο σαξοφωνίστα Lester Young, ο οποίος περιόδευε με το κουαρτέτο του. Ένα βράδυ λοιπόν έλειπε ο πιανίστας του. Κάποιος που ήξερε τον Μίμη Πλέσσα μέσα από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές τον οσύστησε ως έναν Έλληνα τζαζίστα. Όπως έχει περιγράψει ο Μίμης Πλέσσας, ο Lester τον πλησίασε και γελώντας του είπε: «Ει, Δημήτρη, έχεις πρόβλημα με το χρώμα του δέρματός σου. Να το κοιτάξεις». Το πρώτο του βραβείο το πήρε στο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού για το Αστέρι Αστεράκι σε στίχους του Κώστα Πρετεντέρη με ερμηνεύτρια την Ανά Μούσχουρη. Νεαρός πιανίστας ακόμα, τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο μουσικής του Πανεπιστημίου της Μινεσότα το 1951 και την επόμενη χρονιά αναδείχθηκε πέμπτος κατά σειρά πιανίστας στην Αμερική. Ο Μίμης Πλέσσας ήταν αφιερωμένος στη τζαζ. Παρά το γεγονός ότι τα εμπορικότερα τραγούδια του είναι αυτά που αγαπήσαμε μέσα από τον κινηματογράφο, είχε ομολογήσει ότι τις ελληνικές ταινίες δεν τις είχε δει ποτέ στο παρελθόν και το έκανε κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Το πιάνο του καθόταν μέχρι και την τελευταία ημέρα της ζωής του. Του άρεσε να διασκευάζει διαρκώς τα τραγούδια ή να φτιάχνει νέες συνθέσεις. «Χωρίς σκληρή δουλειά δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα», έλεγε. Δύο Αμερικανοί επιστήμονες, κυρίες και κύριοι, μοιράζονται το φετινό Νόμπελ Ιατρικής για την ανακάλυψη του microRNA. Αποκάλυψαν δηλαδή τους μηχανισμούς που λειτουργεί το κύτταρο, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για εφαρμογές στα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού. Εμμανουέλα Τσουδερού, με σκοπό τη μακροηγία του ανθρώπου.
Ακριβώς, Εύη, και πρόκειται συγκεκριμένα για το Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας, με το οποίο τιμήθηκαν οι δύο Αμερικανοί επιστήμονες Βίκτορ Άμπρος και Γκάρι Ράφκιν. Επί της ουσίας, οι δύο επιστήμονες βρήκαν ένα νέο τρόπο να χακάρουν το κύτταρο, κατανοώντας τη λειτουργία του σε βάθος. Αποκάλυψαν δηλαδή μία ακόμα δικλίδα ασφαλείας, η οποία επιτρέπει την υγιή ανάπτυξη και λειτουργία των οργανισμών και φυσικά του ανθρώπου. Να πούμε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η εφαρμογή της συγκεκριμένης ανακάλυψης σε κάποιο φάρμακο, για παράδειγμα. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν μειώνει την σημασία των ευρημάτων τους. Και αυτό γιατί η κατανόηση των μοριακών μηχανισμών στη λειτουργία του κυττάρου, δηλαδή η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η ζωή, είναι το πρώτο και θεμελιώδες βήμα για την οποιαδήποτε μελλοντική εφαρμογή ή θεραπεία. Και ακριβώς έτσι είναι, και ελπίζουμε σε ακόμα καλύτερες ή μεγαλύτερες επιτυχίες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εμμανουέλα Τσουδερού. Σε άλλα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας τώρα, κυρίες και κύριοι, τροχαίο ατύχημα με τη McLaren του έπαθε νεαρό σε αυτοκινητόδρομο του Μαϊάμι, επειδή κοιτούσε το κινητό του και μετέδιδε live στο κανάλι του ενώ οδηγούσε. Ο γνωστός ηθοποιός τώρα, Keanu Reeves, συμμετείχε σε επαγγελματικούς αγώνες ταχύτητα στην Ινδιανάπολης, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές του. Με ένα κομψό κόκκινο φόρεμα την ίδια ώρα, η δούκισσα του Σάσεξ, Μέγαν Μάρκλ, τραβά τα βλέμματα σε σόλο εμφάνισή της σε γκαλά στο Λος Άντζελες, την ώρα που οι φήμες χωρισμού της με τον πρίγκιπα Χάρι φουντώνουν. McLaren αξίας 200.000 δολαρίων γίνεται θρύψαλα σε τροχαίο ατύχημα όταν νεαρός YouTuber χάνει τον έλεγχο ενώ κάνει live streaming στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο 20χρονος Jack Doherty, ενώ οδηγούσε υποβροχή, κοιτούσε το κινητό του τηλέφωνο με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του supercar και να καταλήξει στις προστατευτικές μπάρες σε αυτοκινητόδρομο στο Μαϊάμι. Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, ενώ ο συνοδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα. Ο Keanu Reeves κάνει τον ντεμπούτο του σε επαγγελματικούς αγώνες ταχύτητας. Reeves hits the track. The actor and musician put the pedal to the metal at the Indianapolis Motor Speedway in a racing series for amateur drivers and aspiring racers. Κατά τη διάρκεια του αγώνα 45 λεπτών, ο Reeves έδειξε τις ικανότητές του πίσω από το τιμόνι, αν και το όχημά του βγήκε στο γρασίδι, αλλά κατάφερε να συνεχίσει τερματίζοντας την 21η θέση. Με ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα του οίκου Καρολίνα Χερέρα, η δούκισσα του Σάσεξ, Μέγαν Μάρκ, εμφανίζεται σε γκαλά του νοσοκομείου παιδών του Λος Άντζελες. No one wants to have to be in a position where you need to go to a place like this, but if you have to, the best place in the world you could go would be Children's Hospital LA. Εντύπωση προκάλεσε, ωστόσο, η πολλωστή σόλο εμφάνιση της δούκισσας του Σάσεξ, με τον διεθνή τύπο να σχολιάζει έντονα το γεγονός ότι από το πλευρό της έλειπε ο πρίγκιπας Χάρι, που τις τελευταίες ημέρες κάνει επίσης δημόσιες εμφανίσεις χωρίς τη σύζυγό του. Prince Harry has been away from his wife for over a week now and yes. He looks pretty happy about it. Το κομψό κόκκινο φόρεμα με το τολμηρό σκίσιμο στο πόδι το είχε φορέσει και το 2021 σε γκαλά στη Νέα Υόρκη, συνοδευόμενη τότε από τον πρίγκιπα Χάρι. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάντη και η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο μας Δημήτρη Παπαϊωάννου. Στις 9 παρακολουθήστε την επόμενη μέρα με τον Σεραφείμ Κοτρότσο και στις 10 την πολιτική εκπομπή πίσω από τις γραμμές με τον Γιώργο Πιέρο, την Ελένη Καλογεροπούλου και τον Δημήτρη Τάκη. Τα μεσάνυχτα, μην χάσετε το αφιέρωμα του Action 24 στο σπουδαίο Μίμη Πλέσσα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.